Τρίβουν τα χέρια τους οι εργοδότες, αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Ήδη εδώ και μέρες τα στελέχη του συνδικάτου οργώνουν τους χώρους δουλειάς, ενημερώνοντας, προετοιμάζοντας, ατσαλώνοντας τους συναδέλφους να είναι έτοιμοι για σκληρή μάχη. Πέραν του για να μην περάσει το νομοσχέδιο, αλλά πολύ περισσότερο γιατί μπροστά στον αγώνα που ξεκινάμε για τη νέα σύμβαση θα κριθεί στους χώρους δουλειάς το αν θα εφαρμοστεί. Ήδη από χτες το βράδυ που στελέχη μας προετοιμάζουν τη σημερινή κινητοποίηση αλλά και το συλλαλητήριο στο οποίο ήδη έχουμε πάρει απόφαση για συμμετοχή και στο Πειραιά και στην Αθήνα, ξεκαθαρίζουμε και στέλνουμε το μήνυμα το οποίο θα πάει και το απόγευμα στους εργοδότες ότι θα ματώσουν πολύ για να μπορέσουν να το εφαρμόσουν στην πράξη και θα χρειαστεί να δοθεί μάχη καράβι το καράβι, μηχανουργείο το μηχανουργείο και σε κάθε χώρο δουλειάς. Σίγουρα δεν ξεκινάει σήμερα ο αγώνας μας και ούτε τελειώνει ούτε με το αυριανό συλλαλητήριο ούτε με την απεριακή μάχη που ήδη έχουμε πάρει απόφαση και εξαγγείλει για τις επόμενες μέρες, ούτε και με την ψήφισή του. Ο αγώνας είναι μακρύς, θέλει καλή δουλειά, καλή προετοιμασία των συναδέλφων. Σε αυτό είμαστε ταγμένοι όλοι μας. Θα είμαστε αύριο στα συλλαλητήρια, όμως ο αγώνας είναι μακρύς και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε. Καλή συνέχεια συνάδελφοι και καλό κουράγιο.